Και εσύ τη δόξα να παίρνουμε με τον Πατρί και τον Υιό και τον Αγίο Πνεύμα και εσύ τη δόξα σε Χριστέ ο Θεός σε επίσημα δόξα. Μέχρι την αντρική ομάδα η οποία για πρώτη φορά παίζει στην Β' Εθνική. Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία στην αντρική ομάδα από τις 9 Αυγούστου. Βλέπουμε πολύ σκληρά, είμαι πολύ ικανοποιημένος από όλα τα παιδιά. Με διπλές προπονήσεις, με στόχο να είμαστε έτοιμοι με την έναρξη του πρωταθλήματος που είναι πολύ κοντά στις 2 Οκτώβρη. Εκτός όμως από την αντρική ομάδα, που θέλουμε όλο τον κόσμο της καρδίτσας να είναι με την ομάδα της πόλης. Γιατί ο Άσκη δεν εκπροσωπεί το σύλλογο, είναι η καρδίτσα, ας πούμε. Είναι η πόλη που για πρώτη φορά έχει ομάδα σε Β' Εθνική. Εκτός λοιπόν από την αντρική ομάδα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση στην λειτουργία των ακαδημιών μας. Εγώ έχω δουλέψει σαν τεχνικό διευθυντή σε ομάδες Α1, τεχνικό διευθυντή στις ακαδημίες και έτσι με ένα καινούριο πρόγραμμα, πιστεύουμε καινοτόμο, με σύγχρονα σκησιολόγια, με μεθοδολογία, με πάρα πολύ καλούς προπονητές, επιστήμονες προπονητές. Θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά της καρδίτσας το ιδανικό περιβάλλον να αθληθούν, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από τις αξίες του αθλητισμού, κοινωνικότητα, ομαδικότητα, αλληλεγγύη, να μάθουν να βάζουν το εγώ κάτω από το εμείς και παράλληλα, όσο από τα παιδιά αυτά έχουν το ταλέντο, να τους προσφέρουμε τις δυνατότητες να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν, να ονειρεύονται και να μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Καλούμε λοιπόν όλα τα παιδιά να έρθουν να γραφτούν στο ΝΑΣΚ, να έρθουν στις ακαδημίες μας και εμείς θα είμαστε πάντα κοντά τους. Σήμερα κάνουμε το καθιερωμένο αγιασμό του αντρικού τμήματος, έτσι για να πάει καλά η χρονιά. Αποφασίσαμε να περιμένουμε λίγο, ούτως ώστε να γίνει μαζί με τις συγγραφές και την έναρξη των ακαδημιών μας ο αγιασμός σε όλο το τμήμα του συλλόγου. Θέλουμε να έχουμε μια πρώτη επαφή με τους γονείς και τα παιδιά. Θέλουμε τα μικρά παιδιά να έρθουν σε επαφή με το αντρικό κομμάτι και να δουν τα πρότυπά τους, τα οποία θα τα βλέπουν να αγωνίζονται από εδώ και στο εξής κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Επίσης, θέλουμε να ανοίξουμε ένα διάλογο με τους γονείς και να τους πούμε σημαντικά πράγματα που πρόκειται να κάνουμε για τα παιδιά τους στη διάρκεια της χρονιάς. Κύριε Δελιγάνη, υπάρχει μια εικόνα, έστω πρώτη, από τον όμιλο πλέον που θα αγωνίζεται ο ΑΣΚ. Μπορούμε να οριοθετήσουμε κάποιους στόχους, μπορείτε να πείτε ότι έχει κάποιους στόχους η ομάδα? Κοιτάξτε, ο στόχος της ομάδας από την πρώτη στιγμή ήταν η σωτηρία της σε μια παρθενική συμμετοχή στη Β' Εθνική. Γι' αυτό δημιουργήθηκε και μια ανταγωνιστική ομάδα τους, ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πάση θυσία. Θεωρούμε ότι καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό να κάνουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο και να δώσουμε στους φιλάθλους μας και να δίνουμε μάλλον στους φιλάθλους μας κάθε Κυριακή ένα ωραίο θέαμα στο γήπεδο. Από εκεί και έπειτα, επειδή βάσει της εμπειρίας μας βλέπουμε ότι η κατηγορία της Β' Εθνικής φέτος θα είναι αρκετά δύσκολη, όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και βλέπουμε ότι επιτοπλίστων υπάρχει επαρχία έτσι στην κατηγορία. Δεν μπορούμε να βάλουμε αυτή τη στιγμή μια οριοθέτηση. Το μόνο που έχουμε εμείς σε στόχο είναι κάθε Κυριακή να πηγαίνουμε στο γήπεδο αναζητώντας στη νίκη. Αυτό είναι ο στόχος μας, το να παίξουμε καλό μπάσκετ, να φέρουμε τον καρδιτσιώτη φίλαθλο και πάλι αυτή τη χρονιά στο κλειστό και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.